Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα τις μαμάδες από το σπίτι να αφήσουν οτιδήποτε κάνουν αυτή τη στιγμή, να βγάλουν και το φαγητό έξω από την κουζίνα και να έρθουν μαζί μας στην παρέα μας, γιατί έχουμε τον γιατρό, τον κύριο Ασλανίδη. Θέλω να διαβάσω όλη την ιδιότητα. Επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Εκεί σπουδάσατε? Ναι, σπουδάσα εκεί. Είστε καλά? Πάρα πολύ καλά. Θέλω να κάνω επί του ασφαλούς μια παρατήρηση σήμερα. Είναι, και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσα να είμαι μπαμπάς σας των περισσότερων από εδώ πέρα. Ότι... είστε λίγο υπερβολικός. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω σε ένα πλατό τόσο πολύ κομψότα και συμπυκνωμένη ομορφιά μαζί. Και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ αισιόδοξο για τη χώρα μας. Και βλέπετε πολύ καλά. Και βλέπω πάρα πολύ καλά. Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν βλέπει ο κύριος Ασλανίδης, εμείς οι υπόλοιποι τι να κάνουμε? Είναι και κριτικός. Είναι από την Κρήτη. Κριτικός. Το Ασλανίδης όμως, είδης. Κρήτης με κάποιο ξένο αίμα. Με πόντο. Ποντιακό λιγάκι αίμα, λίγο το δεκανήσιο, λίγο ποντιακό. Είναι από το Ηράκλειο ο κύριος Ασλανίδης. Πείτε μας πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα όσον αφορά την όραση των μικρών παιδιών. Αν είναι πολλές ώρες πάνω σε ένα βιβλίο, σε ένα υπολογιστή, πόσο επηρεάζει τα παιδιά? Κοιτάξτε, με τα παιδιά έχουμε δύο χαρακτηριστικά γεγονότα. Το ένα είναι το παιδί δεν καταλαβαίνει πότε έχει πρόβλημα. Και αν έχει πρόβλημα, πιστεύω ότι και τα άλλα παιδιά έχουν πρόβλημα. Επομένως, ποτέ δεν παραπονιέται. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το νούμερο δύο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει μέτρο το παιδί, δεν κάνει διαλύματα. Βλέπετε, παίζει σε ένα κομπιούτερ ατέλειωτες ώρες. Mm-hmm. Επομένως, μέχρι κάποια ηλικία είναι ορισμένοι άνθρωποι που μπορούν να δουν τα προβλήματα αυτά. Είτε ο μπαμπάς ή η μαμά, και συνήθως η μαμά που μένει πιο πολλές ώρες στο σπίτι, ή ο δάσκαλος. Mm. Επομένως, ορισμένα πράγματα τα οποία θα δώσουμε. Κάρτες και εικόνα αργότερα για να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι οι γονείς, θα καταλάβουν τι πρέπει να προσέχουν. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι η όραση είναι ένας πολύ πολύπλοκος μηχανισμός. 80% της αντίληψης του τρισδιάστατου χώρου μας είναι από την όραση. Και όταν λέμε όραση, δεν είναι ότι πάω αυτό που μας κάνει ο κλασικός οφθαλμίατρος, πάω, βλέπω μία κάρτα με νούμερα. Αυτό είναι βλέπω. Γι' αυτό και λέμε. Βλέπω και κοιτάζω. Σου λέει, είδες αυτό, δηλαδή σημαίνει, κατάλαβες. Αυτή είναι η εξέταση που λέτε τώρα. Ναι, δηλαδή ότι βλέπω μία κάρτα, τρία ή τέσσερα νούμερα, δεν σημαίνει ότι βλέπω καλά. Γιατί το παιδί, πέρα από την όραση αυτή, πρέπει να αναπτύξει περίπου 20 ποιοτικές ιδιότητες της όρασης, όπως είναι η προσαρμογή, η χρωματική αντίληψη, η τρισδιάστατη όραση κλπ. Τα οποία μόνο αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Μόνο αυτή η εξέταση δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Πώς μπορούμε να δούμε, δηλαδή, αν κάποιο παιδί έχει πρόβλημα? Γιατί με μία εξέταση, εντάξει, μπορούμε εμείς να διαβάζουμε τα γράμματα, να πούμε και τα πιο μικρά, να μας πούνε είσαι μια χαρά. Αλλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι άλλο πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αντιληφθούμε ότι κάτι συμβαίνει με εμάς? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι. Θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία του δάσκαλου, του γιατρού και του οπτομέτρη. Δηλαδή, ο οπτομέτρης είναι αυτός που μετράει την όραση, ο δάσκαλος είναι ο οποίος περνάει πολλές ώρες με το παιδί και φυσικά ο γιατρός, ο οποίος είναι ο τελικός παραλήπτης του προβλήματος. Έτσι, όπως το λέτε, να το καταλάβω για το γιατρό και τον οπτομέτρη. Ο δάσκαλος. Τι να πει. Πώς καταλαβαίνει. Ο δάσκαλος έχει ορισμένες πληροφορίες που μπορεί να τις πάρει άμεσα από το παιδί. Είναι πρώτα απ' όλα, αν παραπονιέται το παιδί, έχει πονοκεφάλους, του καίνε τα μάτια, του κοκκινίζουν τα μάτια. Γιατρέ, όμως ξέρετε κάτι, επειδή είπατε και συγκρατώ αυτό που είπατε το πρώτο, ότι συνήθως το παιδί δεν παραπονιέται. Ο δάσκαλος λοιπόν, που είναι λίγο πιο απομακρυσμένος και έχει ας πούμε 10 παιδιά, 20 μέσα σε μια τάξη, τι είναι αυτό που θα του δώσει το ερέθισμα ή στο γονιό, ποιο σύμπτωμα, γιατί το παιδί τι είναι να το κρύβει, τι πρέπει είναι εκείνο το κουδουνάκι που χτυπάει σαν τα συμπτώματα για να πούμε ότι έχει πρόβλημα? Έχουμε και μια κάρτα που μπορούμε να δούμε. Καλύτερα για να μην μπούμε σε. Και να μας πείτε, γιατρέ. Ναι, ο δάσκαλος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δει πώς γράφει το παιδί. Γράφει μέσα στις. Τη βλέπω την καρτούλα μας τώρα. Είναι η κάρτα. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι: το παιδί τρίβει συνέχεια τα μάτια του, είτε ανοιγοκλίνει υπερβολικά. Είναι μεγάλη ευαισθησία στο φως. Αν έχει μεγάλη ευαισθησία στο φως, βλέπετε, γιατρέ μου, και εγώ δεν βλέπω πολύ καλά. Αφήσει και ευθυγράμμιση ή κίνηση των ματιών. Αυτό το καταλαβαίνει ο δάσκαλος, προφανώς, ή ο γονιός. Ναι, βλέπετε, αν τα μάτια είναι ευθυγραμμισμένα. Αυτό συνεχίζουμε. Που λέμε, πολύ λαϊκά, να το πω εδώ, είναι ο στραβισμός. Στραβισμός σημαίνει αυτό λαϊκά αλήθωρος. Δηλαδή τα μάτια να αποκλίνουν, να μην είναι ευθυγραμμισμένα, να μην έχουν συζυγή κίνηση. Βλέπετε, το ένα πάει έξω ή μέσα. Αυτό θα πει στραβισμός, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι. Αυτό θα το δει ο δάσκαλος ή ο γονιός. Όταν δηλαδή δούμε το παιδί μας να τρίβει τα μάτια του. Είναι κόκκινα τα μάτια. Να είναι κόκκινα, τι σημαίνει?
θα πρέπει να πάει να τον εξετάσει κάποιος ειδικός. Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάθισε πάρα πολλές ώρες και διάβαζε. Ήταν έτσι, μέσα στο βιβλίο. Ή στον υπολογιστή. Γιατί έτσι και καθίσουμε. Εγώ το βλέπω δηλαδή στον υπολογιστή. Γιατί πια στις μέρες μας ο υπολογιστής είναι εργαλείο που το έχουμε όλοι στα σπίτια μας και τα παιδιά τρέχουν εκεί. Και ξεχνιόμαστε δυστυχώς. Δηλαδή, έτσι και καθίσουμε στον υπολογιστή, έχουμε ξεχαστεί. Περνάνε οι ώρες. Μετά από λίγο τα μάτια μου τσούζουν, είναι στεγνά. Και έχω και μια νευρικότητα εγώ. Δεν ξέρω αν συμβαίνει για εσάς. Ναι, έχει δίκιο. Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, έχουμε καταλήξει σε αυτό που λέτε σύνδρομο του υπολογιστή. Έχουμε ξεκαθαρίσει πως πρέπει να καθόμαστε. Θα τα πούμε λίγα και αργότερα. Να σας πω ότι πρέπει να καθόμαστε σε μια εργονομική θέση απέναντι στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν είναι καλό μέσο οπτικής αντίληψης. Δεν είναι όπως ένα βιβλίο. Το βιβλίο έχει πολύ καλή αντίθεση, πολύ καλό contrast και πολλούς καλούς χαρακτήρες με περιγράμματα. Ενώ το κομπιούτερ έχει αυτό που λέμε πίξελ, θα το ξέρουν οι τεχνικές, είναι πίξελ. Το οποίο ότι το πίξελ είναι πολύ πιο σκοτεινό στο κέντρο και λιγότερο καλό περίγραμμα. Με αποτέλεσμα η αντίθεση να είναι πολύ χειρότερη. Έτσι, επομένως, καθόμαστε 8 ώρες στον υπολογιστή, να σας δώσω μια αναλογία να καταλάβετε τι σημαίνει. 8 ώρες καθισμένος μπροστά στον υπολογιστή είναι σαν να έχουμε σηκωμένο το χέρι μας και το ανοιγοκλίνουμε 40.000 φορές 8 ώρες. Αυτό είναι το ανάλογο του ματιού μας. Αυτό το στρες περνάει το μάτι για 8 ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Πάρα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι πιο ευαίσθητα από τα καστανά, από τα σκουρόχρωμα μάτια? Είναι πιο ευαίσθητο όσον αφορά τον ήλιο, ναι. Εξάλλου τα ανοιχτόχρωμα μάτια ξεκίνησαν από το βόρειο ημισφαίριο που υπήρχε λιγότερο ήλιος. Ναι, εννοώ και σε σχέση με την όρεση των παιδιών. Παρατηρείται ίσως με ένα φαινόμενο ότι τα παιδιά που έχουν ανοιχτόχρωμα μάτια έχουν λίγο πιο ευαίσθητη. Έχουν ένα πρόβλημα στην όρεση. Όχι στατιστικά. Δεν είναι στατιστικά σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν είναι μια στατιστική σημαντική παρατήρηση. Δεν είναι αποδεδειγμένο. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από ποια ηλικία ένα παιδί πρέπει να πηγαίνει σε έναν οφθαλμίατρο? Πρακτικά από την ηλικία που γεννιέται το παιδί, αν το παιδί έχει επιβαρημένο κληρονομικό ιστορικό, δηλαδή αν οι γονείς του έχουν ένα κληρονομικό πρόβλημα, αν είναι πρόωρο παιδί, αν έχει καθίσει τον αναπνευστήρα στη θερμοκοιτίδα, τότε αμέσως πρέπει ήδη τις πρώτες 4 εβδομάδες της ζωής του να το δούμε. Από τόσο νωρίς. Στον οφθαλμίατρο πάει τόσο νωρίς το παιδάκι. Και ο παιδίατρος μπορεί να έχει εποπτεία του πράγματος καταρχήν και αν τα καταφέρει, θα πάει σε ειδικότερο παιδοφθαλμίατρο. Οπότε τα ξαναλέτε άλλη μία φορά για να τα ακούσουν καλά, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά με επιβάρηση πρακτικά. Νεογέννητα με επιβάρηση. Άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ασθένεια, γλαύκωμα ή άλλες ασθένειες, θα πρέπει να πάνε ήδη από τις 4 πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Ή που καθίσαν στον αναπνευστήρα ή που ήταν πρόωρα παιδιά στη θερμοκοιτίδα. Μετά από εκεί και πέρα. Είπαμε γι' αυτό πρέπει να είμαστε καλοί παρατηρητές τα παιδιά. Να μην τους βλέπουμε απλώς τα μάτια, αλλά να καταλαβαίνουμε τα μάτια των παιδιών μας. Και τις αντιδράσεις τους. Και να προσέχουμε τα συμπτώματα. Και επειδή είπαμε ότι το παιδί δεν διαμαρτύρεται, πιστεύω ότι αυτό που έχει το έχουν και τα άλλα παιδιά. Όταν ένα παιδάκι πηγαίνει είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, είτε κοντά στην τηλεόραση, είτε στο σχολείο, πολλά παιδάκια σηκώνονται και λένε στην κυρία, δεν βλέπω να πλησιάσω λίγο τον πίνακα, γιατί συνήθως κάνουν αντιγραφή από τον πίνακα. Είναι σύμπτωμα που θα πρέπει ο δάσκαλος να το πει στο γονιό? Φυσικά. Είναι ένα σύμπτωμα που θα πρέπει να το πει ο δάσκαλος στο γονιό. Επίσης, για να γυρίσω αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης προηγουμένως, πώς θα καταλάβει ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος έχει πολύ βασικές πληροφορίες με το πώς γράφει το παιδί. Αν ξεκινάει, χάνει τον προσανατολισμό την ώρα που γράφει, αν δεν είναι μεταξύ των δύο διαχωριστικών γραμμών του τετραδίου, αν ξεχνάει ή πισωγυρίζει στα γράμματα. Επίσης είναι πώς διαβάζει το παιδί. Αν το παιδί χάνει τις σειρές, βάζει το δαχτυλάκι του και προσπαθεί να κρατήσει τις σειρές με το δαχτυλάκι, διαβάζει το δαχτυλάκι. Είναι ορισμένες πληροφορίες. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη δυσλεξία. Έχει να κάνει και με τη δυσλεξία αυτό. Η δυσλεξία έχει να κάνει με την όραση. 100%. Ναι. Θα αρχίσω να τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα, να μείνουμε μόνο εδώ, γιατί η δυσλεξία από μόνη της είναι ένα μεγάλο άλλο κομμάτι. Αυτό είναι το κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε πάρα πολύ καλά, να σας δώσω να καταλάβετε γιατί είναι πολύπλοκο, διότι δεν είναι μόνο το μάτι το οποίο βλέπει, το μάτι είναι απλώς το όργανο που παίρνει την πληροφορία, αλλά ο μεγάλος σκηνοθέτης είναι ο εγκέφαλος. Παίρνει την πληροφορία λοιπόν από το μάτι, πάει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος έχει 32 ξεχωριστά κέντρα που ασχολούνται με την όραση. Είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο φαινόμενο. Όπου μπαίνει και η δυσλεξία και άλλα προβλήματα μέσα. Κύριε Σλανή, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ότι το παιδάκι δεν βλέπει πολύ καλά, μιλάμε για μοιοπία, μιλάμε για υπερμετροπία, για αστιγματισμό, γιατί τα μπλέκουμε λίγο. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Είπαμε, βλέπω καλά δεν σημαίνει ότι δεν έχω μοιοπία, αστιγματισμό ή υπερμετροπία. Ναι. Έχω και άλλα πράγματα. Πρέπει να δω την προσαρμογή μου. Δηλαδή, πόσο μπορώ να βλέπω κοντά και μέχρι πού μπορώ να δω. Ποια είναι η διαφορά αυτών των τριών μεταξύ τους? Έχουμε τις κάρτες, να τις δώσουμε τις κάρτες. Τι θα πει υπερμετροπία? Θα τις δώσουμε τώρα. Ναι. Υπάρχουν, αυτό που είπα, είναι 20 διαφορετικές οπτικές ικανότητες, αν θέλετε.
ποιοτικές ικανότητες όμως. Είναι πώς βλέπουμε διόφθαλμα, πώς ευθυγραμμίζουμε τα μάτια. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε την πρώτη κάρτα, ναι, που είναι οι βασικότερες διαταραχές της όρασης που αφορούν τα παιδιά. Θέλετε να μας τα πείτε. Αμβλιοπία σε ποσοστό 4%. Τι είναι αυτό η αμβλιοπία? Αμβλιοπία, αυτό είναι στην παιδική ηλικία, πριν το παιδί πάει στο σχολείο. Αμβλιοπία σημαίνει αυτό που λέμε τεμπέλικο μάτι. Το τεμπέλικο μάτι, δηλαδή, ενώ ανατομικά το μάτι είναι παρκές, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν βλέπει το παιδί. Γιατί? Συνήθως γιατί έχει στραβισμό, αυτό που είπαμε, τον αληθωρισμό που είπαμε, ή έχει κάποιο από τα σφάλματα, τα διαθραστικά, δηλαδή μοιοπία, υπερμετροπία ή αστιγματισμό. Αυτό προκαλεί το τεμπέλικο μάτι. Αυτό γιατί γίνεται? Ουσιαστικά το κάθε μάτι δίνει μια ξεχωριστή εικόνα στον εγκέφαλο. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο εγκέφαλος είναι ο μεγάλος σκηνοθέτης που παίρνει την κάθε εικόνα ξεχωριστά, τις συνδυάζει και ουσιαστικά βγάζει ένα αποτέλεσμα πολύ πιο σταθερό, τρισδιάστατο και πολύ πιο, θα έλεγα, πιο σοφιστική αποτέλεσμα. Έτσι. Όταν λοιπόν, εδώ είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Αν το ένα μάτι είναι διαφορετικό από το άλλο, αν δεν παίρνει μια καλή εικόνα όπως το άλλο, γιατί αυτές οι εικόνες παίρνουν λίγο παραπλήσεις για να μπορέσει να τις συνδυάσει ο μεγάλος σκηνοθέτης. Εάν αυτές οι εικόνες δεν είναι παραπλήσεις, τότε ο εγκέφαλος μαθαίνει να ξεχνάει την κακή εικόνα. Έχουμε και το βιντεάκι, μας έχετε, έχουμε την εικόνα ακριβώς. Αυτή είναι η περίπτωση της μοιοπίας που βλέπουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα διαθραστικά σφάλματα. Ναι, η μοιοπία είναι όταν δεν μπορώ να δω κοντά. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό είναι το. Θα σας δείξω τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, όταν ένα παιδί δούμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα την όρασή του, είτε δεν μπορεί να δει κοντά, είτε οτιδήποτε άλλο. Οι γονείς τι πρέπει να κάνουν? Να του φορέσουν γυαλάκια, να βάλουν φακούς επαφή στο παιδί? Δεν ξέρω αν κάνει να φοράνε τα παιδιά φακούς επαφή. Νεότερες ηλικίες ξεκινάμε πάντα με γυαλάκια. Δεν πάμε σε φακούς επαφή γύρω μετά τα 12, θα έλεγα, γιατί το παιδί αρχίζει να έχει περισσότερη υπευθυνότητα και έτσι γιατί ο φακός επαφής δεν είναι κάτι αθώο, είναι ένα ξένο σώμα το οποίο μπαίνει μέσα στο μάτι και είναι δυνητικά μια ορολογιακή βόμβα, δεν προσέχουμε, έτσι. Και ίσως το παιδί να μην μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βάζοντας το φακός επαφής, να πιάσει απότομα να ξύσει το μάτι του, να το ενοχλεί, να το βγάλει και να το τραυματίσει. Ακριβώς. Αλλά όχι μόνο αυτά, επειδή ο φακός επαφής είναι πολύ καλή φωλιά μικροβίων. Εάν δεν καθαρίζεται σωστά και δεν έχουμε καλή φροντίδα του φακού, δηλαδή κακή διαχείριση που λέει ο κ. Παπαδάκης, τότε μπορεί να έχουμε μαζικά προβλήματα φλεγμονών. Δηλαδή το μάτι αυτό μπορεί δυνητικά να καταστραφεί. Επομένως, πολύ προσεκτικά με τους φακούς επαφής. Όχι, δεν το συστήνω. Το συστήνω κάτω από ορισμένες συνθήκες. Το λέιζερ πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών ή καμιά φορά βλέπουμε και σε λίγο μικρότερη ηλικία, στην ηλικία των 16-17 ετών που θέλουν να πάνε σε στρατιωτικές σχολές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχει τελειώσει σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρωτόκολλο το 18ο, να έχει εορτάσει το 18ο γενέθλιο τη ζωή σου και μετά να προσπαθήσει να μπει. Να έχει σταθεροποιηθεί και να μπει στο χώρο του λέιζερ. Άρα από αυτά που λέτε, συγγνώμη Μαρία, από αυτά που λέτε λίγο πολύ, επειδή αναφερθήκαμε πριν στη μοιοπία, στο τεμπέλικο το μάτι, υπερμετροπία. Λίγο πολύ όλοι αυτά τα έχουμε και με τα χρόνια αυτό αναπτύσσεται περισσότερο όταν δεν το προσέξουμε. Γιατί λένε, υπάρχουν φυσικά και διάφοροι βαθμοί, ξέρω εγώ 0,5, ένας βαθμός, δύο βαθμοί. Αυτό γιατί μεγαλώνει ο βαθμός? Ας πάρουμε τη μοιοπία παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι πάρα πολύ trendy, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ της εποχής μας. Ο άνθρωπος γεννήθηκε να είναι κυνηγός, να ζει έξω, να ζει στο δάσος. Επομένως, κυνηγούσε και είχε καλή όραση για μακριά. Ο Θεούλης, ο καλός, του έδωσε και λίγη κοντινή όραση που μέχρι τα 40 μας όλοι την έχουμε. Μετά τα 40 μας τη χάνουμε. Είναι αυτό που λέμε πρεσβειοπία. Τώρα, τι γίνεται ξαφνικά? Τον τελευταίο αιώνα έχει γίνει αυτό. Όλοι πέσαμε καταρχήν στο βιβλίο και μετά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο κομπιούτερ. Όπως με το κομπιούτερ, τι κάνει? Ένα παιδί, ένας μέσος άνθρωπος κοιτάζει μόνιμα σε ένα σημείο. Αυτό τι σημαίνει? Δεν χρησιμοποιεί την περιφερική του όραση και η προσαρμογή του είναι μόνιμα. Σε αυτή την απόσταση. Είναι συγκεντρωμένο σε μια πολύ κοντινή απόσταση. Αυτό επάγει μοιοπία. Δηλαδή, αυτό θα. Μαθηματική ακρίβεια είναι ακαδημαϊκά τεκμηριωμένο πια ότι αυτό θα φέρει μοιοπία. Και τι πρέπει να κάνουμε όταν η δουλειά κάποιου ή ενός παιδιού είναι μπροστά από τον υπολογιστή? Πρέπει να καθόμαστε σε τι απόσταση? Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ αυτό πιο είναι μια μακριά. Μεγάλη κουβέντα και πρέπει να το πάρουμε λίγο πιο μεθοδικά. Καταρχήν, εργονομία. Πώς κάθεται η καρέκλα? Η καρέκλα πρέπει να στηρίζει την πλάτη, ειδικά του παιδιού μας. Άρα να καθόμαστε δηλαδή λίγο πίσω και να μην πέφτουμε έτσι πάρα πολύ μπροστά. Να στηρίζει την πλάτη μας, τα δυο μας πόδια σταθερά. Να, για παράδειγμα έχουμε το λάπτοπ εδώ, να το δείξουμε. Εγώ σε τι απόσταση, δηλαδή άμα ήμουν εγώ, η μαμά μου τώρα, ας πούμε, που με βλέπει.
θα σας βοηθήσω. Ναι, μια χαρά. Ορίστε. Ναι. Σε τι απόσταση, ας πούμε, λοιπόν, πρέπει κάποιος να είναι? Περίπου εδώ, για το παιδί είναι 50 εκατοστά. Θα είναι ευθεία ακριβώς η πλάτη σας. Ναι. Είναι καλύτερο να είναι στηριγμένη στην πλάτη του καθίσματος σας. Πίσω να κουμπάει. Τα δυο σας πόδια σταθερά κάτω. Α, όχι σταυροπόδι. Επίσης και τα χέρια σας. Και η καρπή να περικλείονται, η καρπή, διότι ουσιαστικά έχουμε σύνδρομα καρπιού σωλήνα και άλλα προβλήματα εδώ πέρα. Α, και να έτσι. Είμαστε έτσι. Επίσης, το πιο βασικό είναι ότι το κεφάλι σας, ναι, πρέπει να βλέπει προς τα κάτω, στο κέντρο, στο κέντρο της οθόνης. Να σκύβει μια... δηλαδή. Όχι, να μην σκύβει. Να είστε από εδώ, χωρίς να σκύβετε, να βλέπετε περίπου, να έχει μια κλίση 10 μοιρών προς το κέντρο. Ωραία. Αυτά δεν μας τα έχει μάθει.